passa, quel che sarà. Non mi dire d'aspettare, il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, oh ma domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare, è una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, o mai domani chi lo sa quel che sarà, chissà. Μονάνα, πες μου χαρτί και καλαμάρ, τι γίνεται με τον Κώστα? Να, έχουμε βγει κανένα δύο φορές. Και τι έγινε? Τι να γίνει, μωρέ, δεν έχουμε βγει και μόνοι μας. Μια φορά βγήκαμε με μια παρέα 10 άτομα, την άλλη με ένα ζευγάρι φίλους. Πάντως προχωράει το πράγμα, όλο και λιγοστεύει η συνοδεία. Ναι, μία πρόοδος υπάρχει και μία συμπάθεια. Αμοιβαία? Ναι. Τι αμφιβάλλεις για τον Κώστα? Όχι, δεν αμφιβάλλω για τον Κώστα, για μένα αμφιβάλλω. Δεν ξέρω πού πατάω και πού βρίσκομαι. Αυτοί οι δύο δεν με αφήνουν να ησυχάσω, παιδί μου. Του σκέφτεσαι ακόμα? Δεν ξέρω. Είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη, κατάλαβες. Και δεν μου φτάνει η σύγχυσή μου. Με το που κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει με τον Κώστα, γίνανε σύμμαχοι. Τι σύμμαχοι? Φίλοι, σύμμαχοι. Και ήρθαν εδώ και μου κάναν σκηνή ζήλιας από κοινού. Και οι δύο μαζί. Αχ, τι τρυφερό. Κι εγώ θα ήθελα να με ζηλεύουν δύο άντρες συγχρόνως. Ναι, και εμένα στην αρχή μου άρεσε, αλλά ύστερα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο χαβάς, κατάλαβες. Πρέπει να μ' αφήσουν να ξαναφτιάξω τη ζωή μου με τον Κώστα. Δεν νομίζω ότι αυτοί έχουν τέτοιο σκοπό. Θα συνεχίσουν σίγουρα να σε ενοχλούν. Το ξέρω, αλλά δεν θα τους περάσει. Πέτρο, πρέπει να δράσουμε πριν αυτή η ιστορία πάρει σοβαρές διαστάσεις. Αυτός ο Κώστας Σακελαρίου πρέπει να φύγει από τη μέση. Και για το καλό σου και για το καλό μου. Συμφωνώ. Δεν πρέπει να ξαναζυγώσει την Άννα. Και για το καλό σου και για το καλό μου. Συμφωνώ. Δεν πρέπει να ξαναπατήσει το πόδι στο κανάλι. Και για το καλό σου και για το καλό μου. Αυτό το έχω καταλάβει. Εμένα ένα πράγμα με προβληματίζει. Πες ότι τον βγάλαμε από τη μέση του Σακελαρίου. Τι θα γίνει μετά? Φρε, κάτσε να γίνει πρώτα αυτό και μετά βλέπουμε. Ποιος μας εγγυάται ότι αν εξολοθρεύσουμε το Σακελαρίου, η Άννα θα γυρίσει σε έναν από εμάς τους δυο και δεν θα πάει με κάποιον άλλον? Θα εξολοθρεύσουμε και τον άλλον. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε εμείς? Θα εξολοθρεύουμε τους μνηστήρες της Άννας σαν τον Οδυσσέα? Φρε, κάτσε να ξεπαστρέψουμε πρώτα αυτόν εδώ που επήγει και βλέπουμε μετά. Ωραία, να τον ξεπαστρέψουμε. Πώς, Γιάννη, ο ανοιχτός πόλεμος δεν απέδωσε τίποτα. Το ξέρω. Άρα, άμα δεν μπορείς να νικήσεις έναν εχθρό, γίνε σύμμαχός του. Τι θες να πεις? Θα του κάνουμε το φίλο. Θα τον διαβρώσουμε εκ των έσω. Πώς λέγανε παλιά να πολεμήσουμε τον καπιταλισμό από μέσα? Ναι, αλλά αυτό δεν είχε και τόσο μεγάλη επιτυχία. Σαν πιο καρδαμωμένο το βρίσκω εγώ τον καπιταλισμό. Ίδιο πράγμα είναι ο καπιταλισμός, ίδιο Κώστας. Ωραία, να τον κάνουμε φίλο. Και έπειτα. Βρε, ας τον πλησιάσουμε πρώτα. Ας αποκαταστήσουμε τις γέφυρες επικοινωνίας μαζί του. Και θα δεις. Αυτό ακριβώς με προβληματίζει. Ότι του κάνουν ξαφνικά το φίλο. Ο Κώστας ξέρει για αυτό. Δεν τα ξέρει, ειδικά για τον Γιάννη δεν ξέρει, αφού είμαστε παντρεμένοι. Αλλά και για τον Πέτρο ξέρει, διότι πήγαν και τον πιάσαν και του τα είπανε όλα. Και του είπαν μάλιστα ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα που ενδιαφέρεται ο Κώστας για μένα. Μπορεί να το έχουν πάρει πια απόφαση ότι αυτός θα τους αντικαταστήσει. Και το ενέκριναν ο Γιάννης και ο Πέτρος, δεν είσαι στα καλά σου. Αυτοί, παιδί μου, κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Μπρεμπούλα, κι εσύ όλο εχθρούς βλέπεις δίπλα σου. Μακάρι. Ξέρω εγώ, μακάρι να έχω άδικο. Αλλά ειδικά ο Πέτρος έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ενθουσιασμού που κάλεσε τον Κώστα σπίτι του και τον τραπέζωσε. Αφού δεν του ρίξε τριχνίνη στο φαΐ, πάει να πει ότι το έχει ξεπεράσει. Χωρίς ώρες δεν σε καταλαβαίνω, μαμά. Στο κάτω-κάτω της γραφής, τι σημασία έχει τι κάνουν αυτοί με τον Κώστα? Τι κάνεις εσύ, έχει σημασία. Σωστά. Τι κάνεις? Με τον Κώστα. Όχι, με τον Θόδωρο Πάγκαλο. Με τον Κώστα, βέβαια. Να, έρχεται εκεί στο κανάλι και συζητάμε και φτιάχνουμε τρέιλερ για το σταθμό. Ετοιμάζουμε καταχωρήσεις για τις εφημερίδες. Κουλουράκια πλάθετε. Χέλα ρε μαμά. Μπρεμπούλα μου, είσαι σίγουρη ότι τον θέλεις αυτό τον Κώστα, ότι τον έχεις όρεξη? Για το πόσο τον έχω εγώ όρεξη δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Γι' αυτό που είμαι σίγουρη δεν έχω καμία όρεξη αυτούς τους δύο. Εσύ ξέρεις.
Βαλεντίνη μου. Ναι, Κώστα μου. Μήπως μπορείς να μου πεις που είναι η τουαλέτα. Η τουαλέτα. Λοιπόν, μόλις βγεις από εδώ, θα κατέβεις στη σκάλα και στον πρώτο όροφο θα πας αριστερά. Και στον πρώτο διάδρομο δεξιά. Πρόσεξε, μην πας αριστερά, γιατί θα βγεις στο μεγάλο πλατό. Ελπίζω να τη βρω. Φεύγει ο Κώστας. Ο Κώστας όχι. Στην τουαλέτα πήγε μια στιγμή και θα γυρίσει. Αφού σε λίγο έχετε meeting για τα τρέιλερ. Στην τουαλέτα. Ναι. Εσύ τι με θέλεις. Για κοίτα αυτό το χαρτί. Κοίτα το μια στιγμή γιατί έχω μια επίγουσα δουλειά. Πέτρο, παράτα τα όλα και πάμε αμέσως στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική ευκαιρία να δράσουμε. Δεν αναβάλλεται. Ούτε λεπτό. Παράτα τα όλα και πάμε. Αύριο έχουμε ραντεβού για το τρέιλερ με τον Κώστα. Τι αύριο, παιδί μου. Σήμερα, όπου να είναι, θα έρθει. Συμπαθητικό παιδί πάντως, έτσι. Τι, δεν σ' αρέσει. Ναι, μωρέ, μια χαρά είναι. Μωρέ, καλός είναι, αλλά άτυχος. Άτυχος, λέει. Τώρα, βέβαια, είναι χαρούμενος, γιατί δεν ξέρει τι τον περιμένει. Έχει να τραβήξει από την Άννα. Μη μου τα θυμίζεις, μη μου τα θυμίζεις. 7 χρόνια τα τράβηξα και δεν θέλω ούτε να τα θυμάμαι. Σαν πως εγώ δεν τα τράβηξα. Όχι βέβαια 7 χρόνια όπως τα τράβηξες εσύ, αλλά και αυτό το λίγο που έμεινα μαζί της ήταν αρκετό για να με τρελάνει. Και είναι τόσο γλυκιά όταν την πρωτογνωρίζεις, λες γνώρισα την τέλεια γυναίκα. Όμορφη, έξυπνη, χειραφετημένη. Αλλά έχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, τη λυπάμαι κιόλας. Γιατί δεν φταίει η κακομοίρα. Ταλαιπωρεί τον εαυτό της, ταλαιπωρεί και τους άλλους γύρω της. Τέλος πάντων, ας είναι καλά η κοπέλα, αλλά μακριά μου. Δίκιο έχεις, παιδί μου, τι μας νοιάζει εμάς. Εμείς τη θητεία μας την κάναμε. Οι καινούργιες κλάσεις θα τραβήξουνε το Λούκι. Καλώς τον Κώστα! Κώστα μου, πότε ήρθες, δεν σε πήραμε είδηση. Έχω λίγη ώρα. Πέρασε, πέρασε, κάθισε. Ευχαριστώ. Έλα, έλα, Κώστα μου, κάθισε. Ευχαριστώ πολύ. Κάθισε. Λοιπόν, τα καλά σου λόγια είχαμε μόλις τώρα προηγουμένως. Το ξέρω. Πώς το ξέρεις. Τέλος πάντων, το ξέρω. Μα πώς. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξεχάστε ότι σας το ανέφερα. Πες το ότι δεν το είπα καθόλου. Α, όχι, αυτό δεν γίνεται. Ξεκίνησες να πεις κάτι. Πες το. Ναι. Λοιπόν, έχω μια πληροφορία. Που την πήραμε εντελώς ανορθόδοξο τρόπο. Πληροφορία για μας. Ναι. Τι πληροφορία. Πριν από λίγο είσαστε στην τουαλέτα. Αυτή είναι η φοβερή πληροφορία που έχεις. Όχι, δεν ξέρω μόνο ότι είσαστε στην τουαλέτα, αλλά ξέρω και τι κάνατε. Σιγά τα λάχανα, Κώστα μου, ποιος δεν ξέρει τι κάνουμε στην τουαλέτα. Ναι, εκτός από αυτό που συνήθως κάνουν οι άνθρωποι, εσείς μιλούσατε κιόλας. Μα οι άνθρωποι δεν κατουράνε μου εκεί. Όχι, αλλά άκουσα και τι λέγατε. Είπατε κάποια πράγματα. Εμείς. Τι πράγματα. Ναι, για την Άννα. Έλα βρε Κώστα τώρα, σου φάνηκε. Δεν είπαμε εμείς τίποτα για την Άννα, είπαμε. Όχι βέβαια, εμείς λέγαμε για το δελτίο. Ναι, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ άσχημο ότι έστησα αυτή, αλλά σας άκουσα πάρα πολύ καλά. Είπατε για την Άννα. Και στο έχω πει τόσες φορές. Μην ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς οπουδήποτε, δεν ακούς. Γιατί εσύ δεν μίλησες. Εσύ με παρέσυρε. Εγώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην τσακωνόσαστε. Το ζήτημα είναι ότι σας άκουσα. Είπατε για την Άννα, θέλω να μου διευκρινίσετε τι λέγατε. Όχι Κώστα, όχι, αυτό δεν γίνεται. Σε εκτιμούμε σαν συνεργάτη. Σ' αγαπάμε ίσως σαν φίλο, αλλά αυτό δεν μπορούμε να στο πούμε. Δεν το έχω πει ούτε στην ίδια μου τη μάνα. Καλά, τόσο σοβαρό είναι. Και πιο σοβαρό όπως νομίζεις. Ναι Κώστα μου, γι' αυτό πες ότι σήμερα στην τουαλέτα δεν άκουσες τίποτα. Μα αφού άκουσα. Δεν με νοιάζει. Σας παρακαλώ, σας οικετεύω, πείτε μου. Όχι. Σας οικετεύω. Τώρα Γιάννη μου, τι να κάνουμε, τον λυπάμαι κιόλας. Όχι Πέτρο, μην το συζητάς. Το θέμα αυτό είναι ένα προσωπικό της Άννας. Άμα θέλει, ως το πει ίδια. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ωραία. Άμα είναι έτσι, δεν επιμένω. Δεν επιμένεις. Όχι, δεν επιμένω. Ξαζητώ συγγνώμη που σας κρυφάκουσα. Έλα, βρε αδερφέ, σιγά το αδίκημα. Ναι, Κώστα μου, εσύ εντελώς τυχαία βρέθηκε στην τουαλέτα, όπως και εμείς εξάλλου. Ναι, αλλά αυτή η τυχαία συνάντηση εμένα μου δημιούργησε κάποιες ρογμές. Τώρα, άμα το θέτεις και εσύ τόσο δραματικά. Όχι, όχι, δεν επιμένω, δεν επιμένω. Ναι, αλλά και εμείς δεν μπορούμε να σε αφήσουμε έτσι, με τις δρογμές. Πρέπει να του το πούμε, λες, Βέβαια. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, θα σου το πούμε, αλλά θα πάρεις το μυστικό στον τάφο σου. Το υπόσχομαι. Να σου πω,
Με την Άννα το έχετε κάνει? Όχι ακόμα. Καλύτερα. Φύγε όσο είναι καιρός, γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολο. Φύγε, Κώστα μου, φύγε, 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 φύγε. Μα γιατί να φύγω? Γιατί η Άννα έχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχει? Τώρα πώς να σου το πω, Κώστα μου, πώς να σου το πω. Η Άννα είναι άστατη. Ερωτικός άστατη. Πόσο άστατη? Παθολογικά. Σε τι βαθμό? Για να σου δώσω να καταλάβεις ένα, θα σου πω. Στο ταξίδι του Μέλτος που πήγαμε στη Ρόδο, πήγε με τον καπετάνιο του καραβιού, με τον ξενοδόχο εκεί που μέναμε, με έναν πλανόδιο ζωγράφο, με τον εκεί ανταποκριτή μας και μόνο με τον Κολοσσό δεν πήγε. Στα εστιατόρια που πηγαίναμε μαζί την ήξεραν όλα τα καρσόνια. Τα καρσόνια, λες εσύ? Όλοι εδώ οι πάλι στο κανάλι, όλος ο ανδρικός πληθυσμός εδώ μέσα. Βέβαια, Κώστα μου, βέβαια, έτσι το διευθύνει το κανάλι, σαν τη μεγάλη Εκατερίνη. Καλά, τόσο σοβαρό πρόβλημα έχει? Όσο και η μεγάλη Εκατερίνη γνωστή και ως ακόλαστη τσαρίνα. Καλά, εσύ που ήσουν τόσο καιρό παντρεμένος μαζί της, γιατί δεν την πήγε σε κανένα γιατρό? Την πήγα! Και τι έγινε? Πήγε και με τον γιατρό! Όπω, τι μου λέτε! Ναι, Κώστα μου, δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν θεραπεύεται ούτε με χάπια, ούτε με σταγόνες, ούτε με βελονισμό, ούτε με τίποτα. Αυτό είναι τρομερό δηλαδή. Εμένα θα μου πεις. Αλλά εσένα δεν έπρεπε να σου το πούμε, γιατί με σένα μπορεί να είναι διαφορετικά. Εσύ όμως μας ανάγκασες. Εμείς δεν θέλαμε. Εμείς απλά σου είπαμε αυτά που ζήσαμε. Αλλά με σένα μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μα τι θες να μου πεις, Κώστα μου, και μου το φέρνεις γύρω-γύρω, τι σε απασχολεί? Βρε Βαλεντίνη, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για την Άννα. Αν σε θέλει, σε θέλει. Ναι, το πρόβλημα είναι και πόσους άλλους θέλει. Τι εννοείς? Πώς να σου το πω τώρα. Δεν μου λες, βρε Βαλεντίνη. Έχεις ακουστά για τη μεγάλη Εκατερίνη, την ακόλαστη τσαρίνα? Στο σχολείο την κάναμε. Ναι, μπράβο αυτή. Δεν μου λες? Η Άννα συμπεριφέρεται εδώ καθόλου ως τσαρίνα. Είναι βέβαια λίγο αυταρχική, αλλά όχι και τσαρίνα, απλή διευθύντρια. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Ως γυναίκα λέω. Ως γυναίκα, μοιάζει καθόλου με τη μεγάλη Εκατερίνη? Άντε καλέ! Η μεγάλη Εκατερίνη ήταν ένα στόφαλο, σκυλιές, πατσές, χάλια. Είναι η Άννα μας έτσι? Όχι εξωτερικός, Βαλεντίνη, εσωτερικός λέω, ως γυναίκα, πώς να σου πω. Ανάβει εύκολα? Δεν ξέρω, αλλά γιατί ρωτάς? Κι εγώ ως γυναίκα, ανάβω εύκολα. Όχι σαν και σένα, πιο πολύ, πιο πολύ. Δεν σε καταλαβαίνω, Κώστα μου, τι θες να μου πεις? Λοιπόν, Βαλεντίνη, θα σε ρωτήσω ευθέως και σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου υποσχεθείς ότι δεν θα το συζητήσεις πουθενά. Στο υπόσχομαι. Μπορείτε να μου πείτε τι πήγατε και είπατε του Κώστα? Τίποτα δεν είπαμε. Σιγά βρε Άννα, και έχεις και βαρύ χέρι. Αν δεν ομολογήσετε, δεν σταματάω. Άννα, αυτό που κάνεις είναι κατάχρηση εξουσίας. Δεν έχεις το δικαίωμα. Να μου κάνεις μήνυση, βρε. Λοιπόν, ομολογήστε, τι πήγατε και είπατε του Κώστα? Τίποτα. Άννα, θα πάθω διάσηση. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Κάτι ξέχασα. Τι πράγμα? Αυτό, για να είμαι ακριβοδίκαιη. Παναγία μου, τι χέρι που έχει αυτή η γυναίκα, κουπί! Όσο μπόι της λείπει, το έχει σε δύναμη. Μήπως όμως και αυτό που της κάναμε ήταν χοντρό? Δεν ήταν και πολύ χοντρό. Κάπως παχουλό όμως ήταν. Γιατί έχεις τύψεις? Όχι, αλλά λέω, βρε παιδί μου, μήπως να τα παρατάγαμε. Άμα τον θέλει πια τόσο πολύ, άστε να πάει στο διάολο. Τι λες, μωρέ, που θα τα παρατήσουμε τώρα? Μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαστε ηττημένοι, αλλά αυτό που χάσαμε είναι μια μάχη, όχι ο πόλεμος. Και πώς θα τον κερδίσουμε αυτό τον πόλεμο, Γιάννη μου, αφού με αυτά που κάνουμε η Άννα δεν θέλει ούτε να μας δει? Αφού δεν μπορούμε να διαβάλουμε την Άννα σε αυτόν, θα διαβάλουμε αυτόν στην Άννα. Πώς βρε Γιάννη, της έχουμε πει τα χειρότερα εις βάρος του Κώστα και δεν έπιασε. Η δικιά μας μαρτυρία δεν πιάνεται, γιατί εμείς έχουμε ένα συμφέρον. Κάποιος άλλος πρέπει να της πει άσχημα για λόγο του, κάποιος που η Άννα να εμπιστεύεται. Ποιος? Υπάρχει ένα πρόσωπο που μπορεί να τη μεταστρέψει. Δεν μου λες μεθαύριο δεν έχει ρε Ποϊάννα? Ναι. Μεθαύριο θα είναι εδώ στο κανάλι Γιολάντα, γιατί έχει συμβούλιο. Τι θες τη Γιολάντα? Κάτσε να την πάρω μια στιγμή τηλέφωνο και θα σου εξηγήσω μετά. Ναι, Γιάννη, ας μην κάνουμε άλλα κόλπα, αφού βλέπεις ότι κάθε φορά χειροτερεύουμε τη θέση μας. Αυτό που έχω σκεφτεί αυτή τη στιγμή είναι μεγαλοφιές. Άσε με να την πάρω τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο το Χρυσό μου και με παρακάλεσε αύριο που θα είμαι στο κανάλι μετά το συμβούλιο να περάσω να μου μιλήσει. Ναι, για ποιο θέμα? Για τη Βοζινία. Δεν καταλαβαίνεις, για σένα. Το Χρυσό μου, και βρήκε τη μέρα που χορεπώ για να σε ξεμοναχιάσει. Μωρέ, τον λυπάμαι το δόλιο. Μαμά, αν ήξερες τι μου κάνανε αυτοί οι δύο, δεν θα τους λυπώσουν καθόλου. Τι σου κάνανε πάλι? Τίποτα. Δεν θέλω να το συζητήσω. Πάντως ένα σου λέω. Το να σου απαγορεύσω να μιλάς με τον Γιάννη για μένα δεν μπορώ, αν και πολύ θα το ήθελα. Σου απαγορεύω όμως να ξαναμιλήσεις σε μένα για αυτόν. Κατάλαβες? Αμάν πια. Τόσο όμορφος είναι αυτός ο κύριος Σακελαρίου που επισκίασε δύο άνδρες με μιας και τι άνδρες. Αυτοί επισκιαστήκαν από μόνοι τους. Εμένα πάντως μου έχει εξαφθεί η φαντασία σχετικά με αυτόν τον κύριο Σακελαρίου. Πώς είναι αλήθεια? Μαμά, μπορείς να μην ανακατεύεσαι πάλι στις υποθέσεις μου. Θα τον δεις όταν έρθει η ώρα, κατάλαβες? Ελήφθη, over. Κατάλαβες, Γιολάντα. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Σε καταλαβαίνω, Χρυσό. Τα ίδια πέρασα κι εγώ όταν πέθανε ο άνδρας μου, Θεός χωρέστον. Έκανα μήνες να το ξεπεράσω, αλλά το ξεπέρασα. Έτσι θα κάνεις κι εσύ. Ναι, αλλά η Άννα δεν έχει πεθάνει. Αν είχε πεθάνει, μάλιστα. Αλλά ο ζωντανός ο χωρισμός... Το ξέρω, το λέει και το τραγούδι, η παρηγοριά δεν έχει. Ναι.
Καλησπέρα, κυρία Γιολάντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μήπως είδες την Άννα? Μα τόσο χαζός σε βρε Πέτρο. Δεν έχει ρεπό σήμερα η Άννα. Πω πω, το ξέχασα. Τι κρίμα, και ήθελε να τη δει ο κύριος Σακελαρίου. Ποιος ήθελε να τη δει? Ο κύριος Σακελαρίου. Ο κύριος είναι ο κύριος Σακελαρίου. Βέβαια. Ο γνωστός κύριος Σακελαρίου. Ο πασίγνωστος. Δεν γνωρίζεστε? Α, ο κύριος Σακελαρίου είναι ο κύριος Κώστας Σακελαρίου, διαφημιστής μας. Η κυρία Γιολάντα Ραγιά, μητέρα της Άννας. Ω, χαιροπολιματά. Παρομοίως. Είχα μια δουλειά στο κανάλι και πέρασα να δω την Ανούλα, αλλά... Δεν πειράζει! Δεν πειράζει, καθίστε λίγο. Πέτρο, μήπως πρέπει εμείς να πηγαίνουμε? Ναι, βέβαια, βέβαια, γιατί έχουμε και το δελτίο. Εσείς, Γιολάντα, πείτε τα. Ναι, θα τα πούμε εμείς. Μέχρι να τελειώσει το δελτίο και μετά συνεχίζουμε την κουβέντα που είχαμε. Θα με περιμένεις, έτσι? Ναι, θα μου κρατήσει παρέα ο κύριος Σακελαρίου. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Ώστε εσείς είστε ο κύριος Σακελαρίου. Βέβαια. Με τις διαφημίσεις, όχι άλλος. Με τις διαφημίσεις, καλέ. Μου έχει πει πολλά καλά για σας η κόρη μου. Α, και για σας μου έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια η Ανούλα. Σας αγαπάει πολύ. Καλοσύνη της. Θα πάρετε κάτι, δεν σας ρώτησα. Όχι, δεν... Ένα καφέ, μια πορτοκαλάδα. Ένα καφέ θα το πάρω. Μια στιγμή να ειδοποιήσω τον παράκτη, λέω, δεν ξέρω τι νούμερο έχει, αλλά θα πάρω τη γραμματέα. Βαλεντίνη, με συγχωρείς κιόλας, μπρε χρυσό μου, μπορείς να φέρεις εδώ ένα καφέ για τον κύριο Σακελαρίου? Είναι εδώ ο Κώστας και πώς δεν τον είδα εγώ, πότε ήρθε? Ναι, ναι, τον φέρνω σε λίγο, γεια. Άμα συνεχίσει ο Σπύρος έτσι δυνατά όπως άρχισε, νικήσαμε. Σου βρήκα όμως Σακελαρίου, πρώτης ποιότητος. Τον έχεις δασκαλέψει όμως σωστά, μην του ξεφύγει καμιά βλακεία. Τι λες, καλέ, όλο το πρωί του είχα ένα μάθημα, υπερεντατικά διντάκτα. Για να δούμε. Είστε καιρό στη διαφήμιση. Βέβαια. Μόλις τελείωσε το φανταρικό, μπήκα στη διαφήμιση. Είναι όμως ενδιαφέρουσα δουλειά. Α, δεν βαριέστε, μαντάμ. Όλες οι δουλειές έχουν τον πελάτη σου. Ορίστε και το καφεδάκι. Καλέ, πού είναι ο Κώστας? Ο κύριος Σακελαρίου. Ναι. Νάτος. Εσύ είσαι ο κύριος Σακελαρίου. Μάλιστα, Δεσποινής. Κι εγώ ποια είμαι? Βαλεντίνη, τα έχεις χάσει τελείως. Δώσε αμέσως τον καφέ στον κύριο Σακελαρίου. Μάλιστα, ναι, ό,τι πείτε εσείς, ορίστε. Ευχαριστώ. Και ένα νεράκι σας παρακαλώ. Ναι, με συγχωρείτε, το ξέχασα. Να σας το φέρω αμέσως. Τι είναι ο Ζελιώτικος? Παιδί μου, στο γραφείο μέσα με τη Γιολάντα είναι ένας Κώστας Σακελαρίου αλλιώτικος. Καλά, βέβαια, Βαλεντίνη, πόσο αλλιώτικος? Πώς είναι ο κανονικός Σακελαρίου? Ναι. Καμία σχέση. Δεν μου λες, τον κοίταξε καλά? Φούλη, με έχεις για ηλίθεια? Ναι. Φούλη, το ξαναλέω. Η Γιολάντα μου σύστησε ένα Κώστα που δεν είναι ο Κώστας. Εκτός και είναι τρελή η Γιολάντα ή εγώ. Μωρέ, και οι δυο είσαστε τρελές, αλλά τέλος πάντων. Πήγαινε, σε παρακαλώ, να φωνάξεις τον Ευγένιο να πάμε και τρεις με στο γραφείο να κάνουμε καλού κακού μια αυτοψία. Έχετε σπουδάσει και στο εξωτερικό? Εγώ, βέβαια. Το έχω αργό στο εξωτερικό. Όλα τα πανεπιστήμια. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία. Το τι βιβλία έχω διαβάσει εγώ, κυρία Γιολάντα, για να τα βάλετε στη σειρά, πάτε στην Αμερική και έρχεστε. Τόση μόρφωση, λοιπόν. Βέβαια, πολύ μεγάλη μόρφωση. Το νεράκι για τον κύριο Κώστα Σακελαρίου. Καλά, και οι τρεις το φέρατε. Είπαμε να βοηθήσουμε τη Βαλεντίνη, μην τη σχηθεί. Γιατί στις μέρες μας το νερό είναι πολύτιμο. Δώστε το πιάτο πολύτιμο. Ορίστε, κύριε Σακελαρίου. Στην υγεία σας. Υγιένετε. Ελάτε τώρα κι εσείς, υπερβολές. Δεν ο Σακελαρίου, δεν ο Σακελαρίου. Και ποιος είναι? Καλά, αυτός είναι ένας άλλος, ένας απατεών. Αμέσως να πούνε τη βαριά κουβέντα, απατεώνας. Ο άνθρωπος είναι λίγο αλλαγμένος. Άφησε μουστάκι και γι' αυτό δεν τον αναγνωρίσατε. Και του φύτρωσε σε μια μέρα η μουστάκα. Και είναι μόνο το μουστάκι, αυτός κόντινε, φάρδινε, μάγκεψε. Σε μια μέρα τα κάνω όλα αυτά. Αμέ. Δεν έχεις ακούσει το τραγούδι που λέει σε μια νύχτα μου σηκάνει άσπρα τα μαλλιά, μαύρο την καρδιά? Α, όχι. Τι όχι, τι δεν το λέει? Όχι, το τραγούδι το λέει, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Και πρέπει αμέσως να τηλεφωνήσουμε στην Άννα, γιατί κάτι βρώμικο συμβαίνει εδώ μέσα. Δεν θα πάρεις κανένα τηλέφωνο. Πέτρο! Άσε κάτω το τηλέφωνο. Δηλαδή το ξέρετε ότι αυτός εκεί μέσα είναι... Ναι. Και έτσι και τολμήσει κανείς από εσάς και πάρει τηλέφωνο ή πει τίποτα στην Άννα, δεν θα βγει ζωντανός από εδώ μέσα. Αλήθεια, η Ανούλα σας έχει μιλήσει για την πάρτι μου? Ναι. Άκρες μέσες. Και τι σας είπε, είναι ενθουσιασμένη μαζί μου? Καλέ, πετάει τη σκούφια. Έχουμε τα κοιμιάζει πολύ. Ήρθαμε και δέσαμε. Σα μίγα στο σκατό. Πώς τα λέτε, κυρία Γιολάντα, πώς τα λέτε? Όπως τα βλέπω, τα λέω. Όχι, ναι, έχουμε δέσει πολύ με την Ανούλα. Γιατί εγώ τη γυναίκα που έχω πλάι μου ξέρω και την περιποιέμαι. Αυτό δα φαίνεται.
Εγώ την Ανούλα την έχω στα οπα-όπα. Κι ας είναι από δεύτερο χέρι. Παρακαλώ. Είναι, θέλω να πω που είναι ζωτοχύρε. Α, μας κάνεις και χάρη, δηλαδή. Καλά όλα αυτά. Αυτός εκεί μέσα με τη Γιολάντα, ποιος είναι? Ένας υδραυλικός. Τον λένε Σπύρο και έχει ψώνια με το θέατρο. Και του δώσαμε κι εμείς κάτι της για να έρθει εδώ να παίξει τον Σακελαρίου στη Γιολάντα. Μα αυτό είναι απάτη. Και εμείς δεν το κάναμε για τίμιο. Δεν είναι καθόλου σωστό πάντως αυτό που κάνετε για την Άννα. Μα και είναι σωστό αυτό που έκανε η Άννα σε εμάς, που μας είχε και τους δύο και μας τσιτσίριζε και στο τέλος μας παράτησε και αυτόν τον ηλίθιο. Μα αυτό που έκανε η Άννα δεν είναι παράνομο, ενώ αυτό που κάνατε εσείς είναι παράνομο. Ο έρωτας δεν έχει νόμο, κατάλαβες, Βαλεντίνη. Κι άμα μας τσακώσει ο εισαγγελέας για πλαστοπροσωπεία, τι θα κάνουμε, ε? Πιάνετε ο έρωτας για ελαφρυντικό? Δεν θα μας τσακώσει. Γιατί κανείς δεν θα μάθει την αλήθεια, αφού κανένας δεν πρόκειται να μιλήσει. Εμείς οι πέντε θα έχουμε ένα μυστικό που θα το πάρουμε μαζί μας στον τάφο μας. Κατάλαβες, Βαλεντίνη. Μάλιστα. Θα δώσουμε όρκο γι' αυτό. Όπως η φιλική εταιρεία. Λοιπόν, ορκίζεστε ότι δεν θα πείτε τίποτα σε κανέναν? Εγώ ορκίζομαι. Κι εγώ ορκίζομαι. Εσύ, Βαλεντίνη? Βαλεντίνη! Ορκίζομαι. Εγώ που λέτε, κυρία Γιολάντα, έχω περάσει πολλά στη ζωή μου. Ναι, φαίνεστε ταλαιπωρημένος. Ναι, με έχουν ταλαιπωρήσει οι γυναίκες. Γιατί με το συμπάθειο, κυρία Γιολάντα, αλλά εσείς οι γυναίκες είστε πολύ μεγάλες λέρες. Ευχαριστώ. Μην το παίρνετε προσωπικά. Όχι, καλά, δεν το παίρνω. Ναι, δύο γάμους έχω κάνει, κυρία μου, και πέντε παιδιά. Να σας ζήσουν. Ευχαριστώ. Έχω και ένα εξώγαμο στη Σουηδία. Ένα-ένα μου τα λέτε. Αλλά έχω πικραθεί. Από το εξώγαμο? Όχι, από τις γυναίκες, γιατί όλο με διώχναν. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με διώχναν. Εμένα, σένα μου φαίνεται ότι ξέρω. Πώς το ξέρετε? Το καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα. Δεν βαριέστε όμως, κυρία Γιολάντα. Τώρα βρήκα την Ανούλα. Και πιάσατε τον παπά από τα γένια. Βέβαια. Βρίσκονται εύκολα τέτοια κορίτσια? Βέβαια δεν βρίσκονται. Γιατί είναι πολύ μπάνικη η κόρη σου, Γιολάντα. Τι είναι? Μπάνικη. Όμορφη, ρε Γιολάντα. Μάλιστα. Γεια στα χέρια σου. Ναι, δεν την έκανα ακριβώς με τα χέρια, αλλά τέλος πάντων. Δεν πιστεύω να σε πειράζει που σου μιλάω στον ελληνικό. Όχι καλά, αστειεύεσαι. Τι τώρα μεταξύ μας, τι πικούρες θα έχουμε. Σώπα, βραδερφέ. Μ' αρέσεις, Γιολάντα. Μ' αρέσεις γιατί είσαι εξηγημένη σαν την κόρη σου. Το έχει το σώμα μας. Δεν έχει μόνο αυτό. Έχει κι άλλα χαρίσματα. Τι χαρίσματα? Φατσικά. Από σένα έχει πάρει η κόρη σου τη γλύκα. Μέρση. Όχι, όχι, το πιστεύω. Τώρα που σε βλέπω, καταλαβαίνω. Τι πράγμα? Γιατί είναι δύσκολο να σας αντισταθεί ένας άντρας. Παρντών. Τι παρντών? Λέω. Αν και εσύ τεμένη, μετράς ως γυναίκα. Για σε παρακαλώ, θα με πεις και εσύ τεμένη. Καλά, τι, μη θυμώνεις. Ένα κοπλίμα κάναμε. Να μην επενέσουμε κάτι το ωραίο. Ωραία, το επένεσες, τελείωνε. Καλά, βρε Γιολάντα, γιατί ανάβεις με το παραμικρό? Σε πειράζει που σε θαυμάζουνε? Για σε παρακαλώ, για σε παρακαλώ, Κώστα. Δεν μου τα λες καλά. Εγώ την αλήθεια λέω. Άμα μια γυναίκα μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Τι δεν καταλαβαίνεις? Άμα θέλεις να βρεθούμε τα δυο μας ένα βραδάκι, εγώ είμαι μέσα. Τα δυο μας τι να κάνουμε? Ό,τι γουστάρεις, να πάμε όπου γουστάρεις. Θες να πάμε στην Κούκα να τα σπάσουμε, να το κάνουμε το μαγαζί θερινό? Θα έλεγα να τα αφήσουμε χειμερινό όπως είναι. Μην το πουντιάσουμε κι όλα το κορίτσι. Ωραία. Θες Μερσέντες, θες Σόδομο που πάει και ο Γιαννόπουλος? Όχι, ευχαριστώ. Α, κατάλαβα, εσύ είσαι άλλο στυλ. Θες πιάνε ο μπαρ και έτσι. Ξέρω ένα πολύ διακριτικό και φινετσάτο. Βελούδινες καρέκλες, κεράκια στα τραπέζια και να στυπάς να χαρχαλεύει το πιάνο. Τι κάνει? Να παίζει. Ρομαντικό, ε? Μέχρι ησυχάσεως. Ό,τι πρέπει. Για να έρθουν κοντά δύο άνθρωποι με λεπτά γούστα. Δηλαδή, εμείς οι δύο. Μπράβο. Το πιάσες. Κι εσύ το πιάσες. Και αν δεν τα αφήσεις, θα στο κόψω το χέρι από τη ρίζα. Έτσι που αντιστέκεσαι, μ' ανάβει. Τι σου κάνω? Μ' ανάβει. Ωραία, ας το διάολο, γουρούνι! Που θα μου πεις και μ' ανάβεις. Σήκω και φύγει από εδώ μέσα και μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Σάτιρε. Τι έγινε, βρε Γιολάντα, γιατί είσαι έτσι ταραγμένη? Μόνο ταραγμένη. Δεν λες που δεν μου ήρθε κανένα καρδιακό να πάω άδοξα? Μα γιατί, τι έγινε μέσα? Και τι δεν έγινε, με τα βίας κρατήθηκα να μην βάλω τις φωνές. Για να μην γίνει σκάνδαλο μέσα στο κανάλι. Με το Σακελαρίου? Ναι, με αυτό τον αρκουδιάρη. Τι εννοείτε? Τι εννοώ, μου ρίχτηκε. Πώς είπατε? Μου ρίχτηκε. Έλα Χριστός και Παναγία. Έκανε τέτοιο πράγμα? Ναι, το μουλάρι. Μετά την κόρη ήθελε και τη μάνα. Μου πρότεινε να γίνω μια Λάνα Τάρνερ. Έκανε τέτοιο πράγμα ο εσχρός, ο ξεδιάντροπος? Ναι.
Και εντάξει, το καταλαβαίνω, αρέσω. Αλλά επιτρέπεται ένας άνδρας που φιλοδοξεί να γίνει γαμπρός μου, να κοιτάζει τα δικά μου θέλη. Αυτό είναι πέρα από κάθε ηθική. Μόνο τα ζώα το κάνουν. Ναι. Και το ήξερα εγώ ότι είναι καθήκη αυτός ο σακελαρίου, αλλά αυτό το πράγμα δεν το περίμενα. Μα να φτάσει μέχρι σε αυτού του σημείου, όσο και σε έξι να είναι μια μάνα. Γιατί μπορεί να είναι. Βέβαια μπορεί. Δεν την κοιτάμε σαν γυναίκα. Αχ, παιδιά μου, έπρεπε να σας ακούσω όταν μου λέγατε τα χειρότερα γι' αυτόν. Όταν τα λέγαμε εμείς, νομίζατε ότι θέλαμε να τον συκοφαντήσουμε. Τι να συκοφαντήσετε, καλέ, τα μάτια θέλετε να μας ανοίξετε. Φυσικά. Τώρα, βέβαια, κυρία Γιολάντα μου, έχετε ένα τεράστιο ηθικό πρόβλημα, βέβαια. Αν θα πρέπει να πείτε στην Άννα αυτό που συνέβη. Α, όχι. Εγώ νομίζω ότι η Άννα δεν πρέπει να μάθει τίποτα, γιατί όσο κι αν τον μισώ αυτόν τον σακελαρίου, πιστεύω ότι αν η Άννα μάθει κάτι τέτοιο, θα πληγωθεί. Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχεις δίκιο, Γιάννη μου, έχεις δίκιο. Δεν πρέπει να της τα πείτε. Και να μείνει η μούλα μου στην άγνοια. Καλύτερα η άγνοια από μια οδυνηρή γνώση. Θα είναι πάρα πολύ βαρύ για την Άννα, θα της κοστίσει. Τι λες, καλέ, να αφήσω την κόρη μου έρμεο στα χέρια αυτού του γκουσγκούνι. Ναι, κυρία Γιολάντα, δεν πρέπει να της τα πείτε. Τι λες, καλέ, όλα θα τα πω. Όχι, Γιολάντα, δεν πρέπει. Παιδιά, έχετε τρελαθεί, πρέπει να τα μάθει όλα. Καλά, καλά, όπως θες. Εσείς είστε μάνα, εσείς ξέρετε. Α, βέβαια. Θα τα αναφέρω όλα, χαρτί και καλαμάρι. Πρέπει να προστατέψω το παιδί μου από αυτό το σεξομανές κτίνος.